Και ένας Αφρικανός γιατρός λέει στον Μαμαντού, ο οποίος είναι και βοηθός του Κυπηρέσης, του λέει: Άκου να δεις, Μαμαντού, αύριο μία που δεν έχω και πολλούς άρρωστους, θα πάω για κυνήγι. Αλλά δεν θέλω να κλείσω, ρε παιδί μου, το ιατρείο, λέει ο μάγος. Θα κάτσεις εσύ στο πόδι μου και όποιος έρχεται τον εξυπηρετείς. Οκ. Εντάξει, γιατρέ. Την επόμενη μέρα πάει ο γιατρός, πάει το κυνήγι, του γυρνάει και μιλάει με τον Μαμαντού. Τι έγινε, αδελφέ, πώς πήγε η χθεσινή μέρα? Ο Μαμαντού λέει: Ήρθανε τρεις ασθενείς, γιατρέ. Λοιπόν, ο πρώτος είχε πονοκέφαλο και του έδωκα ασπιρίνη, λέει ο Μαμαντού. Πολύ ωραία, Μαμαντού, μπράβο, μπράβο. Ο δεύτερος είχε καούρι για το στομάχι και του έδωσα μαλόξε, γιατρέ. Μπράβο, Μαμαντού, μπράβο, μπράβο, θαυμάσια. Τα πας πάρα πολύ καλά, Μαμαντού. Λοιπόν, τι έγινε, ο τρίτος. Λοιπόν, εκεί που καθόμουν, ξαφνικά ανοίγει η πόρτα, μπαίνει μέσα μια γυναίκα, σα σύμφωνα μπαίνει μέσα. Χαμός έγινε. Μπαίνει μέσα, τσιτσιδώνεται τελείως, τα βγάζει όλα, ξαπλώνει πάνω στον πάγκο και φωνάζει: Έχω 5 χρόνια να δω άντρα, σε παρακαλώ, έχω 5 χρόνια να δω άντρα. Εκεί ήταν η γυμνή πάνω στον πάγκο. Ο γιατρός, και Μαμαντού, τι έγινε, τι έκανες για αυτή? Τι σε έδωσα, κολύριο για τα μάτια?